Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τη μεγάλη σημερινή συγκέντρωση που κάλεσαν δεκάδες εργατικά σωματεία και φορείας χωρίς της Αττικής απέναντι στο νέο έγκλημα ενάντια στο φυσικό πλούτο, τη ζωή και την περιουσία του λαού μας, που για άλλη μια χρονιά εξελίσσεται σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στην Αττική. Με αποκορύφωμα την πυρκαγιά στη Ρόδο, που συνεχίζεται ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη μέρα και που όλα δείχνουν ότι θα βρεθεί απλά να φτάσει στη θάλασσα. Ως μέλος της Ελληνικής Προστασίας Κεσαριανής, δίνω και εγώ το παρόν δίπλα σε όσους επέλεξαν να μην συμμορφωθούν με το κλίμα τρομοκράτησης, μυρολατρείας, αναμονής και αδιέξοδου θρήνου πάνω στα αποκαίδια που μαζικά διοχετεύει αυτές τις μέρες ο κρατικός μηχανισμός. Η κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα, αλλά να βγουν στον δρόμο με το μοναδικό πραγματικό όπλο που μπορεί να κάνει τη διαφορά, τον οργανωμένο αγώνα και τη διεκδίκηση με όρους λαϊκής κινητοποίησης και πάλης. Από τους πρόποδους του Μητού, ενός από τους τελευταίους πραγματικά πνεύμονες πρασίνου που απομένουν στην Αττική, μια περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο που μπορούν σήμερα και χαίρονται όλοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, εκφράζουμε και εμείς την αγωνία μας για την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, αλλά και την αποφασιστικότητά μας μαζί με εκατοντάδες συνθελοντές, φορείς και οργανώσεις της περιοχής να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να αποτρέψουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που αποτελούν έφλεκτη ύλη για τις καταστροφικές πυρκαγιές που επαναλαμβάνονται μαθηματική πλέον ακρίβεια κάθε χρόνο σε όλη τη χώρα. Είναι τα οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες μιας τεράστιας έκτασης του ουρανίου όγκου του, είναι η ανεπτυξιακή όπως λέγεται πολιτική των κυβερνήσεων που βλέπουν τον ημιτό ως μπαλκόνι για το τουριστικό θαύμα της Αθήνας, είναι η γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με το βασαρχείο του ημιτού να υπάρχει μόνο στα χαρτιά και όλη η έκταση να έχει μόνο έναν δασοφύλακα, είναι τα μεγάλα κοινά που υπάρχουν στην πυροσβεστική υπηρεσία που έχει αναλάβει το έργο της καταστολής των πυρκαγιών, είναι η ευθυγράμμιση των διοικήσεων σε περιφέρεια και δήμους με την κεντρική πολιτική, ο εναγκαλισμός τους με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιβουλεύονται τον ημιτό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη στάση δημοτικών αρχών που πρωτοστάτησαν για να κυρωθεί το προεδρικό διάταγμα για την προστασία του. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ανάμεσα στα πολλά παχιά και ψεύτικα λόγια που ακούμε αυτό το διάστημα, είναι ύμνη στην εθελοντική προσφορά, την αλληλεγγύη των απλών εργαζόμενων και της λαϊκής οικογένειας απέναντι στους πληγέντες. Πράγματι, η λαϊκή αλληλεγγύη και προσφορά που ξεδιπλώνει τα άκρη σε άκρη στη χώρα μας αυτές τις μέρες, όπως εξάλλου συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ίσως το μόνο αισιόδοξο μήνυμα απέναντι σε αυτήν την καταστροφή που έχει σφραγίδα μιας εγκληματικής πολιτικής, που είναι επιλεκτικά ανίκανη να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού, σε αντίθεση με την ικανότητα που επιδεικνύει για να εξασφαλίσει μάλιστα με fast track διαδικασίες τα κέρδη των λίγων. Ο εθελοντισμός ως κίνημα λαϊκό, με ποικίλες μορφές οργάνωσης, με βασικό χαρακτηριστικό τη διεκδίκηση, την κοινωνική στράτευση και συλλογική δράση, την ανιδιοτέλεια και την ουσιαστική λαϊκή συμμετοχή, έχει βαθιές ρίζες. Είναι στοιχείο του μέλλοντος και του πιο προοδευτικού παρόντος και παρελθόντος. Δεν έχει καμία σχέση με την επίκληση της ατομικής ευθύνης που ακούμε όλο και πιο συχνά στις μέρες μας, κάθε φορά που το κρατικό σχέδιο της πολιτικής προστασίας δοκιμάζεται στις πραγματικές συνθήκες και αποδεικνύεται λυψό και ανεπαρκές απέναντι στους κινδύνους για την υγεία του λαού. Τον εθελοντισμό αυτόν όχι μόνο δεν τον επιθυμεί η κυριαρχική πολιτική, αλλά και οι εκφρασές της, αλλά τον εχθρεύονται ανοιχτά. Αυτό που πραγματικά θέλουν και επιδιώκουν είναι να υπάρχει ένας, στο όνομα μόνο εθελοντισμός, που θα λειτουργεί ως φτηνό υποκατάστατο στην υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την απόσυρση του κράτους από την ευθύνη της προστασίας, τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ένας εθελοντισμός, υποκρατική εποπτεία, που θα είναι κλινικά αποστηρωμένος από κάθε ζωντανή διεκδίκηση που υπηρετεί πραγματικά τις λαϊκές ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στιγμή που ελείψει τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό σήμερα βγάζουν μάτι, τελείως επιστημονικά, οι περιφέρειες και οι δήμοι αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο όγκο της σύνταξης και υλοποίησης του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας, ενώ πουθενά δεν διασφαλίζεται το αναγκαίο προσωπικό και οι πόροι που χρειάζεται να λειτουργήσουν στοιχειοδός υπηρεσίες που προβλέπονται. Γεγονός που προειδιάζει για τη μελλοντική μεταφορά του κόστους στους δημότες μέσω της ανταποδοτικότητας. Στον αντίποδο αυτών των εξελίξεων, στην εθελοντική δασοπροστασία Κεσαριανής, συνεχίζουμε όπως κάναμε και από την ίδρυσή μας το 1985,
να δίνουμε τη μάχη για την προστασία του μυθού και του δάσους, προσκαλώντας και στηριζόμενοι στην αμφιλεγόμενη λαϊκή συμμετοχή και δράση, αναδεικνύοντας και όχι υποκαμπιστώντας τις ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, στεκόμενοι εμπόδιο στα οργανωμένα συμφέροντα που επιβουλεύονται τη λαϊκή υπηρεσία. Πιστεύοντας βαθιά στο σύνθημα που γεννήθηκε μέσα από τον αγώνα των κατοίκων της Εύβοιας στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς πριν 2 χρόνια, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν είναι στη μοίρα μας όταν βρέχει να πνιγόμαστε, όταν εκδηλώνεται μια πυρκαγιά να καιγόμαστε, όταν χιονίζει να αποκλειόμαστε. Σήμερα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη, η τεχνολογία, η ανθρώπινη εργασία για την ριζική βελτίωση του λαού και ειδικά για το σχεδιασμό της αντιμετώπισης των φυσικών φαινομένων και τη διασφάλιση προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του. Εμπόδιο σε αυτό είναι μονάχα η κυριαρχία της πολιτικής, όπου η γη και τα δάση αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα για το κέρδος των λίγων, που η ζωή κοστιλογείται και οι λαϊκές ανάγκες μπαίνουν στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Η λύση και η διέξοδος βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ας πορευτούμε λοιπόν περισσότεροι σε αυτόν τον δρόμο και ας κάνουμε το απλό που είναι δύσκολο να γίνει.